κύριε Πρόεδρε, συζητάμε το πιο σοβαρό θέμα από όλα όσα υπάρχουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αφορά το μέλλον των υπηρεσιών του Δήμου. Και δυστυχώς η εισήγηση, όχι σαν κείμενο, αλλά σαν στόχους βάζει ανεπαρκείς αριθμούς για τη λειτουργία του Δήμου με δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μετά από μία δεκαετία μνημονιακών κυβερνήσεων, όπως η ίδια εισήγηση λέει, από 5.450 μόνιμους, η δύναμη περιορίστηκε σε 3.700. Έχουν αλλάξει και οι οργανισμοί προς τα κάτω. Θυμόσαστε με τις... στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που υποχρεώθηκαν οι Δήμοι να μειώσουν τις οργανικές θέσεις, και την οποία κατάσταση δεν άλλαξε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε σταθερή σε αυτά τα χρόνια ως προς αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα σήμερα ακόμα και το 1-1 που λέει η κυβέρνηση ότι μπορεί να πετύχει με τους δανειστές, η κατάσταση αυτή να μην μπορεί να αναστραφεί με τα δεδομένα αυτά και την εισήγηση αυτή που έρχεται. Αλλά δυστυχώς η εισήγηση δείχνει, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχετε καταλάβει, ή μάλλον αλλού το πάτε, και να το πούμε καθαρά, αφήνετε κενό για ιδιωτικοποίηση τομέων δράσης του Δήμου, διότι όταν λέει ότι την εκτίμησή μας ότι μια αναλογία 60-40 μεταξύ προσλήψεων και μετατάξεων παρέχει επαρκή διασφάλιση ώστε να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα οι στόχοι του παρόντος τετραετού στρατηγικού προγραμματισμού, κατ' εξαίρεση η αναλογία στο εργατικό προσωπικό προσδιορίστηκε σε 70-30, καθώς λέει υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και έκδοση προκηρύξεων για την κάλυψη θέσεων, οι οποίες όμως με το στρατηγικό αυτό σχέδιο που φέρνετε εδώ δεν καλύπτονται. Είπαν οι συνάδελφοι από την καθαριότητα οι εργαζόμενοι, δεν θέλω να πάω εκεί, είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, μπορεί να είναι και λίγο χειρότερα από ό,τι τα διαβάζουμε εμείς, αλλά υπάρχουν και άλλοι κρίσιμοι τομείς του Δήμου. Για παράδειγμα, πράσινο, μισό λεπτό να τα βρούμε, εργατών πρασίνου, μόνιμοι, υφιστάμενες και νέες θέσεις 83 τώρα, σύνολο θέσεων κλάδου 100, εκτιμόμενες αποχωρήσεις προσωπικού 2, εκτιμόμενες και νέες θέσεις 85, εκτιμόμενες ανάγκες για μετάταξη 9, 21 προσλήψεις, 30 δηλαδή από τους 85. Και δεν θέλω να πάω χρόνο, αυτό είναι το 20 που διαβάζω, διότι η εναλλαγή αυτή πάει με αυτό το... Οπότε τα 883 άτομα αυτά που λέτε ότι σκοπεύετε να προσλάβετε, όχι μόνο δεν θα καλύψουν τις ανάγκες, αλλά θα δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα κενά. Και λέω ότι υπάρχουν κρίσιμες υπηρεσίες, γιατί υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες κοινωνικών λειτουργών, μόνιμοι 24, σύνολο υφιστάμενες κενές θέσεις 24, σε σύνολο θέσεων του κλάδου 25, ένας υπάρχει, εκτιμόμενες αποχωρήσεις 0, εκτιμόμενες κενές θέσεις 24, εκτιμόμενες ανάγκες για μετάταξη 1, εκτιμόμενες ανάγκες για πρόσληψη 4 στους 24. Και λέτε τώρα ότι θα κάνετε προγράμματα δρόμου για τους άστεγους, για τους ναρκοεξαρτημένους, για ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, με έναν και 4 και 24 κενές θέσεις θα γίνουν αυτά? Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό, γιατί λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών, που θα οδηγήσει αντικειμενικά, λέμε εμείς, σε ιδιωτικοποίηση μεγάλων τμήματων της δράσης του Δήμου. Αυτή είναι η δικιά μας αντίληψη. Ευχαριστώ.